Είμαστε λοιπόν εδώ για να σας εξηγήσω μερικά πράγματα για την καλλιέργεια και το μάζαμα της ελιάς. Πρώτα-πρώτα, όπως ξέρετε, το κλίμα του τόπου μας είναι πολύ καλό για τις ελιές. Αν είχε πολύ ζέστη ή αν είχε πάρα πολύ κρύο, θα υπήρχε πρόβλημα. Και τι ελιές φυτεύουμε εδώ, τις στρογγυλές αμφίσεις ή άλλες? Η σωστή ερώτηση είναι αν θέλεις να βγάλεις λάδι ή όχι. Αν θέλεις να βγάλεις λάδι και φυτέψεις καλαμών, έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Για παράδειγμα, θέλω να έχω μερικές και να τις φάω. Αλλά να βγάλω και λάδι, για να μην αγοράζω. Τότε θα φυτέψεις αμφίσεις που έχουν και καλό λάδι. Πρόσεξε όμως από πού θα αγοράσεις τα δέντρα. Από πού θα αγοράσω? Από ένα καλό φυτώριο. Αν δεν ξέρεις ότι τα δέντρα που φυτεύεις είναι καλά, μπορεί να πάθεις μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί τα δέντρα να έχουν κάποια ασθένεια, να αρρωστήσουν και τα δέντρα που είναι δίπλα τους, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερα. Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Επίσης, πρέπει να κοιτάξεις πόσο μεγάλο είναι το κτήμα που θα φυτέψεις. Για παράδειγμα, έχουμε μισό στρέμμα. Πόσες ελιές χωράνε εκεί? Το πολύ 10 δέντρα. Μόνο? Εγώ νόμιζα 20-30, αφού έχει χώρο. Έχει χώρο τώρα που τα δέντρα είναι μικρά. Αν μεγαλώσουν, τα κλαδιά τους δεν θα τα βλέπει ο ήλιος, δεν θα παίρνουν αέρα, άρα και εσύ δεν θα πάρεις καρπό. Α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Το δέντρο θέλει υπομονή. Δεν μπορείς να πάρεις γρήγορα καρπούς όσο και αν το ποτίζεις. Θα περιμένεις μερικά χρόνια μέχρι να βγάλεις τις δικές σου ελιές. Μέχρι τότε θα τις φροντίζεις, θα τις δραντίζεις όπως πρέπει. Κατάλαβα. Τώρα μια και τα συζητάμε αυτά, θα πρέπει να θυμάστε ότι μαζεύουμε τις ελιές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Τις χωρίζουμε σε καλές, σε άρρωστες και σε αυτές που έχουν πέσει κάτω. Γιατί μέχρι το Νοέμβριο? Γιατί μέχρι τότε η ελιά είναι πολύ όρημη και θα βγάλει καλό λάδι. Αν την αφήσεις επάνω στο δέντρο, μπορεί να είναι κακός ο καιρός το Δεκέμβριο και να μην βγάλει ούτε πολύ ούτε καλό λάδι. Κατάλαβα. Τις μαζεύουμε όταν πρέπει, τις διαλέγουμε και τις πάμε αμέσως στο ελαιοτριβείο. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν οι ελιές μείνουν για πολλές ώρες μέσα στα τελάρα, σιγά σιγά θα αρχίσουν να χαλάνε.